Κύριε Χατζηχρήστο, οδηγίες προς τους νέους οδηγούς για την οδήγηση στο χιόνι. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Οι οδηγίες είναι για όλους, δεν είναι μόνο για τους νέους, και για εμάς και για όλους. Πρέπει πάντα να προσέχουμε. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα είναι το αυτοκίνητο πρέπει να είναι προετοιμασμένο. Το πρώτο απ' όλα. Ξεκινάμε από τα λάστιχα. Πρέπει να είναι τα απαραίτητα χυμοξιονολάστιχα σε άριστη κατάσταση, με τις σωστές πιέσεις. Το αυτοκίνητο λειτουργικά πρέπει να είναι τουλάχιστον σε άριστη κατάσταση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Το σύστημα φορτισμού, το σύστημα εξαρισμού, κλιματισμού, το σύστημα μετάδοσης, πέδησης, τα ηλεκτρονικά συστήματα του κάθε αυτοκίνητου τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία και αυτά πρέπει να συνδράμουν για τα μέγιστα που ορίζει ο κατασκευαστής. Πρέπει όλα να λειτουργούν με μια αρμονία, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια δυσλειτουργία σε όλη την κίνηση και την ποιότητα και κυρίως την ασφάλεια ως προς τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Λεπτομερώς πρέπει να ξέρουμε και να λέμε. Αναφέραμε ότι τα χιονολάστιχα είναι απαραίτητα όχι μόνο στο χιόνι όπως βλέπουμε μπροστά μας. Το χιονολάστιχο βοηθάει πάρα πολύ και στο ξερό δρόμο. Έχετε παρατηρήσει κι εσείς άλλα ρεπορτάζ όταν ξερός ο δρόμος και το πρωί με τη γλίτσα πόσο γλιστράει το αυτοκίνητο. Ακόμα και με χειμερινό λάστιχο, μέχρι να αποκτήσει την πρώτη απαραίτητη θερμοκρασία, βλέπετε μπροστά μας ένα τετρακίνητο αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει χειμωνιάτικα λάστιχα, πώς γλιστράει. Το είδατε και μόνοι σας. Για την ιστορία αναφέραμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα BMW 334 κίνητο, είναι 17 χρονών, αλλά βαδίζει πάρα πολύ καλά, είναι σε άριστη κατάσταση και το βλέπετε κι εσείς ότι πόσο βοηθάει και το συγκεκριμένο λάστιχο που είναι καινούριο. Έχει ηλεκτρονική τετρακίνηση, η λειτουργία της στηρίζεται στα φρένα, ηλεκτρονική εμπλοκή, επιμπλοκή, μπλοκή διαφορικό, κεντρικό το οποίο μοιράζει την ισχύ και έχει και ηλεκτρονική, σύστημα ηλεκτρονικής ευστάθειας την τότε εποχή, τα οποία ίσως ήταν και το μοναδικό στην τεχνολογικά που το προέβαλε τότε η BMW. Από εκεί και πέρα, για να επανέλθουμε στο προηγούμενο όσον αφορά την λειτουργία και την ασφάλεια ως προς τα ελαστικά που ξεκινήσαμε, πρέπει να κοιτάμε και τις σωστές πιέσεις των ελαστικών σχεδόν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, όχι καθημερινά, και αυτό γιατί βοηθάει στα μέγιστα. Για να αποδώσει δηλαδή το λάστιχο πρέπει να πάρει και μια θερμοκρασία, έστω και την ελάχιστη θερμοκρασία που μπορεί να πάρει τις πρώτες πρωινές ώρες. Πριν ξεκινήσουμε, αφήνουμε το αυτοκίνητο να δουλέψει τουλάχιστον για ένα λεπτό, να ζεσταθεί, να ανεβάσει τη θερμοκρασία, τα λάδια, να ξεθαμπώσουν τα τζάμια μας, να έχουμε πάντα μέσα αντιπαγωτικό, να έχουμε μαζί μας τουλάχιστον ένα λίτρο λάδι για ώρα ανάγκης, να έχουμε μαζί μας ένα πτυσσόμενο φτιάρι, αν χρειαστεί για ώρα ανάγκης, μια ρημούλκα. Αυτά δεν πιάνουν πολύ και ένα μικρό σακουαγιάς χωράει. Τα αυτοκίνητα που έχουν υγραεροκίνηση, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς και αυτά είναι πάρα πολλά στον αριθμό, πρέπει και αυτά να έχουν τουλάχιστον στο ρεζερβουάρ τουλάχιστον το ίμιση της αυτονομίας τους με βενζίνη, γιατί το πρωί, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, δεν μπορούν να πάρουν μπροστά με το υγραέριο και μπορεί το αυτοκίνητο να πάει στιγμή να κινητοποιηθεί. Σε περίπτωση που ακινητοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, να υπάρχει και εναλλακτική λύση. Και παράλληλα, θα πρέπει και αυτό να γίνεται η προθέρμανση το πρωί κανονικά, να ξεκινάμε με απαλές κινήσεις, να μην βιαζόμαστε, να έχουμε κι εμείς την καλή ψυχική διάθεση όταν οδηγάμε, να μην είμαστε εκνευρισμένοι, κουρασμένοι. Σίγουρα όλοι μας έχουν τα προβλήματά μας και αν έχουμε και κάποιο πρόβλημα ή εμείς ή κάποιο άλλο μέλος το οποίο της οικογένειά μας οδηγεί, καλό θα είναι, ή το αυτοκίνητο δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καλό είναι να μην το χρησιμοποιούμε. Ανεξάρτητα ότι είμαστε επιφλόρινα, γνωρίζουμε τους δρόμους, έχουμε μάθει τα χιόνια, αλλά δεν πρέπει να υπερεκτιμάμε τις ικανότητές μας, ούτε τις δυνατότητές μας, ούτε το αυτοκίνητο μας. Έτσι. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό. Βλέπετε από υπερεκτίμηση δυνατοτήτων και ανθρώπινου παράγοντα λάθη, πέφτουν αεροπλάνα, συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα και όχι μόνο. Αυτό το αναφέρω γιατί ειδικά η νέα γενιά θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τα πάντα με ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, ότι το αυτοκίνητο είναι το πάνω, ότι οτιδήποτε άλλο. Να επανέλθω όσον αφορά την κατάσταση του αυτοκινήτου. Αυτά βέβαια γίνονται εγκαίρως, δεν πρέπει να χιονίσει για να βάλουμε λάστιχα, όπως αντιλαμβάνεστε.
πάντα να έχουμε μαζί μας αλυσίδες για ώρα ανάγκης, όχι για να τις χρησιμοποιήσουμε, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστούν. Παρεπιπτόντως, πάντα πρέπει το δοχείο πλήστων του καθαριστήρου να είναι γεμάτο με πλυστικό υγρό. Βλέπετε και η μείον 10 μπορεί και καθαρίζει εδώ το μπαρμπρίζ, παρά τις αντίξωες συνθήκες. Να έχουμε μαζί μας και κάποια υγρά τέτοια για ώρα ανάγκης αποθηκευμένα, μπορεί να χρειαστούν. Σε περίπτωση που κολλήσουμε κάπου και δεν μπορούμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από μια δύσκολη στιγμή, μπορούμε να βγάλουμε τα πατάκια μας από το αυτοκίνητο, τα βάλουμε στις ρόδες και έτσι προς πίσω να βγούμε από μια δύσκολη κατάσταση στιγμιαία. Αυτά είμαστε στην πράξη, μπορούμε να τα δείξουμε κάποια στιγμή όταν οι συνθήκες ευνοούν και ο καιρός είναι καλός. Επίσης, το σύστημα φωτισμού του αυτοκινήτου πρέπει να είναι και αυτό σε άριστη κατάσταση. Να ελέγχουμε συνέχεια τα φώτα μας, να τα έχουμε αναμένα πάντα σε αυτές τις συνθήκες και όχι άσκοπα τα φώτα ομίχλης, όπως βλέπουμε και εμείς για το παραμικρό. Οποιοδήποτε οδηγός μέρα νύχτα ανάβει φώτα ομίχλης έτσι για να το βλέπουν. Από εκεί και πέρα, αυτοκίνητα που έχουν ABS, τα περισσότερα της νέας γενιάς έχουν αυτοκίνητα πολύ σύγχρονα και πιο σύγχρονα από το συγκεκριμένο. Το ABS μην νομίζω ότι κάνει θαύματα σαν σύστημα, έτσι, ή το ESP αντίστροφα. Υπάρχουν συστήματα 6, 7, 1 γενιάς ABS και 10 γενιάς υπάρχουν. Σε καμία περίπτωση ένα σύστημα τέτοιο δεν μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι και στο γλιστερό ολιστερό οδόστρωμα. Και αυτό πρακτικά γιατί ένα αυτοκίνητο σε ξερό οδόστρωμα με 100 χιλιόμετρα την ώρα θέλει περίπου 35 με 40 μέτρα να σταματήσει. Ένα αυτοκίνητο με 30 χιλιόμετρα την ώρα στο πάγο ή έστω σε χειορισμένες συνθήκες θέλει ίσως και περισσότερα από 30 μέτρα για να σταματήσει. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όσα ABS και να έχει το αυτοκίνητο, δεν σταματάει εκεί που θέλουμε. Άρα σε καμία περίπτωση δεν βασιζόμαστε στους εξοπλισμούς και αυτά που διαφημίζει ο κάθε κατασκευαστής. Όταν οδηγούμε, όπως εδώ μπροστά βλέπουμε και έχουμε προπορευμένο αυτοκίνητο, κρατάμε πάντα τις αποστάσεις ασφαλείας. Δεν κινούμαστε ποτέ, δεν ακολουθούμε το αυτοκίνητο από κοντά σε καμία περίπτωση, δεν το προσπερνάμε ανεξάρτητα αν έχουμε ορατότητα. Γιατί μπορεί να γλιστρίζει, μπορεί να γλιστρήσουμε εμείς, μπορεί να μην υπολογίσουμε σωστή απόσταση, μπορεί να συμβεί κάτι στο αυτοκίνητο και να έχουμε άσχημα επακόλουθα. Σε καμία περίπτωση αφήνουμε τουλάχιστον, ακόμα και με ταχύτητα των 30 χιλιόμετρων την ώρα που βαδίζουμε εδώ, αφήνουμε τουλάχιστον απόσταση και 50 μέτρα και 40 και 50 και 60 μέτρα απόσταση για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και να μην δημιουργούμε άγχος και στο προπορευόμενο οδηγό. Γιατί βλέπει από πίσω μας και μπορεί να κάνει κάποιο λάθος, να τρομάξει, να το βγάλει το αμάξι έξω και να έχουμε κάποιο ντεραπάρισμα και κάτι το οτιδήποτε να βρεθούμε εκτός ελέγχου και οι δύο. Από εκεί και πέρα διαβάζουμε πάντα το δρόμο. Δεν βαδίζουμε ποτέ στην άκρη του δρόμου. Προσπαθούμε να βλέπουμε τις διαγραμμές. Εδώ βλέπετε έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά ο Δήμος και η Περιφέρεια. Έχουν καθαρίσει το δρόμο προς το κεδρομικό. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν και διαγραμμές. Μπορούμε να διαβάσουμε και το δρόμο. Όπου εδώ απαγορεύεται την προσπέραση συγκεκριμένα. Και έχουμε και ορατότητα. Δεν έχουμε και τόσο πυκνή ομίχλη όπως άλλες φορές. Παρά τα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν κολλάμε πίσω από το προπομπερό αυτοκίνητο, κρατάμε αποστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ βασικό και σε καμία περίπτωση δεν προσπερνάμε. Μόνο εάν σταματήσει το αυτοκίνητο μπροστά μας και βάλει το αλάρμ με πολύ προσοχή και εφόσον έχουμε τον απαραίτητη ορατότητα και απόσταση, μπορούμε και σιγά σιγά το προσπερνάμε. Εφόσον είναι σε κατάσταση ανάγκης και μόνο. Κατά τα άλλα, θεωρούμε ότι η περιοχή μας είναι γνωστή για τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μεγαλώσαμε τα χιόνια, μας αρέσει το χιόνι, τα απολαμβάνουμε εμείς και οι ξένοι έχουν άνθρωποι που πληρώνουν για πολλά λεφτά για το χειμερινό τουρισμό. Θέλουμε τέτοιο κόσμο και πρέπει και εμείς να τους υποδεχτούμε με τις καλύτερες συνθήκες. Η διαφορά της ανάβασης και της κατάβασης σε χιονισμένο δόστρωμα. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντική ερώτηση αυτή, κύριε Ευθυμίου. Η ανάβαση θέλει μια σχετική φόρα, ας το πούμε, μια σταθερή ταχύτητα πάντα. Χρησιμοποιούμε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα εφόσον το αυτοκίνητο επιτρέπει λόγω της ροπής στρέψης και έχουμε τον γκάζι σταθερό.
Και θέλω να επανέλθω στην προηγούμενη περιγραφή που είχαμε, γιατί κάνουμε πάρα πολύ απαλές κινήσεις και στο τιμόνι και στο πεντάλ και στο κύριο. Φανταστείτε, συγκεκριμένα είναι σαν να μεσολαβεί ένα αυγό μεταξύ του ποδιού μας και του κάθε πεντάλ που χρησιμοποιούμε. Τόσο απαλές κινήσεις πρέπει να κάνουμε. Σε καμία περίπτωση δεν κάναμε βεβαιασμένες και βιαστικές κινήσεις, γιατί το αυτοκίνητο δεν ακούει. Και όσο πιο μεγαλύτερη υποδύναμη έχει το αυτοκίνητο, τόσο πιο έχει δυνατότητα και τον τρόπο να το χάσεις από τα χέρια σου. Στην κατάβαση είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν φρενάρουμε για κανένα λόγο, οι ταχύτητες που χρησιμοποιούμε είναι πολύ μικρές. Δηλαδή συνήθως λένε οι ειδικοί ότι με ό,τι ταχύτητα ανεβαίνεις, με αυτή κατεβαίνεις. Είναι σωστό αυτό, βεβαίως. Αλλά η ταχύτητα όσον αφορά τη χιλιομετρική, η απόσταση ανεβαίνει πάρα πολύ. Η γεωμετρική πρόοδο στο πλήρη σε φρενάρισμα. Γιατί αν θέλουμε 40 μέτρα με 50 χιλιόμετρα στην ευθεία, στην κατηφόρα μπορούμε να θέλουμε 80 μέτρα για να σταματήσουμε. Μπορεί και 100 μέτρα για να σταματήσουμε. Υποεδανικές συνθήκες, με σωστά λάστιχα, με σωστά φρένα, με ένα μέσο οδηγό, γιατί πάντα παίρνουμε το μέσο οδηγό. Δεν μπορούμε να πάρουμε έναν οδηγό άνω του μέσου όρου, ούτε παίρνουμε έναν οδηγό που οδηγάει πρώτη φορά στο χιόνι. Έτσι θα πάρουμε πάντα σαν πρότυπο τον μέσο οδηγό και τον μέσο άνθρωπο. Και εκεί στηριζόμεθα όλοι. Άρα η κατάβαση είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνη και θέλει περισσότερη συγκέντρωση και πολύ πιο μικρές ταχύτητες. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία είναι μπροστοκούνητα και κάποια πισωκούνητα. Εκεί ποιες είναι οι διαφορές που υπάρχουν στην ανάβαση και στην κατάβαση? Βεβαίως, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το μπροστοκίνητο αυτοκίνητο έχει πλεονεκτήματα, βοηθάει τον ακόμα και τον οδηγό κάρτου του μέσου όρου, γιατί το αυτοκίνητο δεν ντεραπάρει με το πίσω μέρος, όπως λέμε εμείς, διώχνει την ουρά του, μπαίνει με τις μπάντες που λέμε στην αγωνιστική ορολογία. Ενώ το μπροστοκίνητο αυτοκίνητο, αν το ζωρίσεις, μπορεί να σε βγάλει με τιμόνι. Άρα έχεις το τιμόνι και με το τιμόνι το καθοδηγείς. Ενώ το πισωκίνητο αυτοκίνητο έχει την τάση να φεύγει με το πλάι και θέλει οδηγικές ικανότητες άνω του μέσου όρου για να μπορεί να το ακολουθήσεις. Και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι φορτωμένο το πισωκίνητο αυτοκίνητο για να συμπεριφερθεί σωστά σε αυτές τις συνθήκες. Στην κατάβαση επίσης έχει πλεονέκτημα το μπροστοκίνητο, γιατί έχει μπροστά τη μηχανή, έχει βάρος. Υπάρχει αναλογία πιο σωστή όσον αφορά το στήσιμό του και είναι πιο εύκολο για τον οδηγό. Αυτά βέβαια για την περίοδο που δεν υπήρχαν τα συστήματα το ABS, το ESR, ESP κτλ. Σήμερα τα αυτοκίνητα αυτά και τα μπροστοκίνητα και τα πισωκίνητα είναι εξοπλισμένα με τα συστήματα, άρα το πρόβλημα της εκτόξευσης προς τα πίσω μεριά για το πισωκίνητο αυτοκίνητο έχει περιοριστεί στο ελάχιστο, γιατί επεμβαίνουν τα ηλεκτρονικά συστήματα και το αυτοκίνητο κρατιέται στο δρόμο. Παρά τα αυτά, ένα πισωκίνητο αυτοκίνητο θέλει αυξημένες οδηγικές ικανότητες για να πάει γρήγορα και σταθερά, ακόμα και στο στεγνό δρόμο, όχι στο βρεγμένο ή το χιονισμένο. Άρα θέλει περισσότερη προσοχή. Σε περίπτωση που ένα ακυβέρνητο όχημα από έναν άπειρο οδηγό έρχεται κατά πάνω μας, ποιες θα πρέπει να είναι οι σωστές αντιδράσεις? Βεβαίως, είναι και αυτή μια περίπτωση η οποία πρέπει να την εντοπίσει ένας οδηγός. Κοιτάξτε, προσωπικά μου έχει συμβεί εμένα και αυτή η περίπτωση. Προσπαθείς να βγάλεις το αυτοκίνητο εκτός δρόμου, να αποφύγεις τη σύγκρουση, όσο είναι εφικτό αυτό. Γι' αυτό και πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να μην τρέχουμε. Αυτό βέβαια ισχύει, αυτό δεν ισχύει μόνο στο χιονισμένο και στο παγωμένο δρόμο. Αυτό ισχύει σε όλες τις συνθήκες. Γιατί είναι οι λεγόμενοι αστάθμητοι παράγοντες και το απρόβλεπτο και το εντελώς απρόβλεπτο, το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει κανένας οδηγός. Αν μπορείς και το αντιμετωπίσεις έγκαιρα, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βγάλεις το αυτοκίνητο εκτός δρόμου. Όσο μπορείς πιο έγκαιρα και πιο προοδευτικά. Γι' αυτό όσο χαμηλότερη ταχύτητα κινούμαστε, τόσο πιο πολλές επιλογές χρονικά έχουμε να επέμβουμε και εμείς και το αυτοκίνητο να μας ακολουθήσει, κύριε Αυθυμίου, γιατί κακά τα ψέματα το αυτοκίνητο εμείς το κυβερνάμε, δεν πάει μόνο του.
Και πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ότι το αυτοκίνητο είναι απολυσίδητο εξάρτημα. Έχει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει 5.000 εξαρτήματα. Να φανταστείτε έτσι. Όλα πρέπει να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους. Αν κάτι δεν δουλεύει σωστά, αν κάτι έχει. Το ESP παράδειγμα έχει πρόβλημα, το αυτοκίνητο δεν συμπεριφέρεται σωστά. Ανά πάσα στιγμή, αν κάνουμε το λάθος και πάμε λίγο πιο γρήγορα ή θέλουμε να φρενάρουμε, το έχουμε χάσει. Ας είμαστε και νούμερο ένα οδηγοί στον κόσμο. Δεν έχει να κάνει η οδηγική ικανότητα, έχει να κάνει η πραγματικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι η κατάσταση του οδοστρώματος με την παρέμβαση της περιφέρειας είναι σε πάρα πολύ κατάσταση για τις συνθήκες που επικρατούν. Σε περίπτωση που οι ώρες είναι βραδινές, δεν έχει περάσει μηχάνημα, ποιες θα ήταν οι συμβουλές σας προς τους οδηγούς? Καλό θα είναι να αποφεύγουμε όλοι μας τις άσκοπες μετακινήσεις. Και όταν λέω άσκοπες, εννοώ κυρίως και στην πόλη μέσα και για εμάς τους Φλωρινιώτες, πόσο μάλλον για κάποιους οι οποίοι είναι από άλλες πόλεις, δεν γνωρίζουν τους δρόμους, δεν γνωρίζουν από χειμερινή οδήγηση, δεν είναι εξοπλισμένοι με χειμερινά ελαστικά και νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ απλό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και επαναλαμβάνω, και όταν ακόμα και το αυτοκίνητο μας έχει κάποιο πρόβλημα, το κλειδώνουμε πολύ απλά. Ή ζητάμε, ή κάνουμε χρήση, εν πάση περιπτώσει, το μέσο μαζικής μεταφοράς. Παίρνουμε ένα ταξί. Δεν ανάγκη να μετακινούμαστε όλοι με το αυτοκίνητο. Και κυρίως για εμάς, στην πόλη μέσα, τα αυτοκίνητα είναι περιττά, όπως γνωρίζουμε όλοι μας. Είναι καλά είναι και περπατάμε και λιγάκι, να μην τα χρησιμοποιούμε για το παραμικρό. Και συγχαίρουμε την κυκλοφορία και το περιβάλλον και τα αυτοκίνητα φθήνονται περισσότερο. Είναι το αυτοκίνητο μέσω, κυρίως μέσω ανάγκης. Δεν είναι για το παραμικρό χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο για να πηγαίνουμε από εδώ στα 10 μέτρα και το σβήνουμε και το ανάβουμε και το ξανασβήνουμε. Και είναι κάτι το περιττό, οπότε πρέπει να το χρησιμοποιούμε ειδικά σε συνθήκες δύσκολες όταν είναι απόλυτος απαραίτητο. Μετά την κίνηση στο χιόνι, όταν πάμε να σταματήσουμε το αυτοκίνητο και να το σβήσουμε τον κινητήρα, τι πρέπει να προσέξουμε πιο πολύ στην εξωτερική του περιποίηση, τους υαλοκαθαριστήρες, τους καθρέφτες? Καλό θα είναι τα μάκτρα των καθαριστήρων. Όπως εδώ στην προκλήψη έχουμε μείον 12 από ό,τι βλέπετε. Αυτά να αφήσουμε το αυτοκίνητο για 20 λεπτά στο χιόνι θα παγώσουν. Καλό είναι να σηκώσουμε τους καθαριστήρες, να τους έχουμε σε όρθια θέση ή αν δεν μπορούμε να βάλουμε μια σακούλα από πάνω για να μην παγώσουν. Και ειδικά όταν έθελαμε να το αποθηκεύσουμε για το βράδυ, το πρωί θα είναι παγωμένο, να μην καταστρέψουμε και τα λάστιχά τους. Και ειδικά το πρωί θα το βάλουμε μπρος, θα πρέπει να το ζεστάνουμε, να πάρει την απαραίτητη θερμοκρασία. Και ποτέ δεν κατεβάζουμε και τα παράθυρα ακόμα όταν είναι παγωμένα, γιατί μπορεί να έχουν κάποια στρώση πάγου και το αυτοκίνητο, να, στο αυτοκίνητο να προκληθεί κάποια βλάβη. Τα φώτα μας πρέπει να είναι πάντα καθαρά, και μπροστά και πίσω να τα καθαρίζουμε όσον αφορά για να έχουμε ορατότητα, και γενικώς το σύστημα φωτισμού να είναι άψογο. Πρέπει να έχουμε μαζί μας και κάποιες ασφάλειες για ώρα ανάγκες, να έχουμε ένα δεύτερο ημάντα άμα πάμε ταξίδια, να έχουμε μαζί μας και μια ρημούρκα, ένα σχοινί από ό,τι προανέφερα, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, ακόμα και για μικρές μετακινήσεις, έτσι, γιατί για οποιοδήποτε λόγο η ρεζέρβα μας πρέπει να είναι πάντα σε ετοιμότητα. Και καλό θα είναι, ανεξάρτητα αν είμαστε εδώ από τη Φλόρινα και γνωρίζουμε, πρέπει να έχουμε και αλυσίδες μαζί μας. Ας τις έχουμε στο κουτί, δεν πειράζει. Μπορεί να χρειαστεί να τις βάλουμε. Μπορεί κάπου να πέσουμε σε χιόνι μαζεμένο και δεν μπορούμε να βγούμε. Οπότε να υπάρχουν σε μια γωνία, σε ένα βαλιτσάκι χωράνε πολλά πράγματα. Άμα ανοίξουμε όλοι μας τα πόρμαγάς μας, σίγουρα έχουμε περιττά πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Αν κάνουμε μια σωστή διευθέτηση, λίγο πολύ θα τα βολέψουμε και αυτά. Ειδικά την χειμερινή περίοδο. Πρέπει πάντα να έχουμε αναμένα τα φώτα, ακόμα και την ημέρα. Όπως βλέπετε, ορισμένοι οδηγοί από άλλες πόλεις δεν κάνουν το κόπο να ανάψουν τα φώτα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί μπορεί να μην σε δει και να πέσει πάνω σου. Έχουν συμβεί πάρα πολλά ατυχήματα έτσι. Από εκεί και πέρα, το τοπίο είναι υπέροχο, μας αρέσει η φύση, μας αρέσει η διαδρομή, εμείς απολαμβάνουμε αυτή τη διαδρομή και θα θέλαμε να ερχόμαστε πιο συχνά εδώ πάνω, να βλέπουμε πιο συχνά περισσότερο κόσμο στην περιοχή μας, να επισκέπτεται και να μας θαυμάζει τα ωραία μας μέρη. Να δούμε τώρα λίγο έτσι αυτά που πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί προτού μπουν στο αυτοκίνητο. Βεβαίως. Από ό,τι είπαμε, τα λάστιχα πρέπει να είναι τα χειμερινά.
πρέπει να έχουν 4 αυλακώσεις, όπως βλέπετε, και η χάραξη ανάλογη. Τα λάστιχα αυτά είναι σε άρρηστη κατάσταση, όπως βλέπετε. Τα αυτοκίνητα που έχουν, που βγάζουν αλυσίδες, ένα άλλο αυτοκίνητο που έχουμε μπροστά μας, πάντοτε οι αλυσίδες τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς. Αυτό είναι σημαντικό. Οι πιο πολλοί, βέβαια, αυτό μπορεί να γελάσουν μερικοί από εδώ από την περιοχή μας, εντάξει, αλλά πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει, κύριε Ευθυμίου. Έχουμε δει οδηγούς να βάζουν σε αυτοκίνητο μπροστοκίνητο, να βάζουν στους πίσω τροχούς αλυσίδες. Και πρέπει να είναι σωστά στερεωμένοι σύμφωνα με τον κατασκευαστή σε περίπτωση που απαιτείται να μπουν. Από εκεί και πέρα, πάντοτε το βράδυ αφήνουμε όσους καθαριστήρες για να μην παγώσουν. Γιατί ανά πάσα στιγμή αυτά το πρωί δεν θα λειτουργούν. Είναι ευαίσθητα, θα χαλάσουν και είναι και ένα κοστολόγιο το οποίο δεν είναι και πολύ πολύ μικρό. Στη συνέχεια, πάντοτε μάζω το κίνητο μπροστά, να ξεπαγώσει, να πάρει τις θερμοκρασίες του, να ανεβάσει λάδια. Πριν ξεκινήσουμε και κατά κανονικά πριν τη σημερινή περίοδο, ελέγχουμε πάντοτε το αντιψυχτικό μας. Σχεδόν την εβδομάδα μία φορά ελέγχουμε το δοχείο με αντιπαγωτικό υγρό. Η μπαταρία μας ήταν σε άριστη κατάσταση και την ελέγχουμε μία φορά το χρόνο και ιδιαίτερα την κυμερινή περίοδο. Ελέγχουμε πολύ καλά τον ημάντα του δυναμό, γιατί μπορεί να πάει στιγμή να μας χαλάσει και να μείνουμε στον δρόμο. Ελέγχουμε πάντα τη στάση του λαδιού, τη στάση των φρένων των υγρών και γενικώς τα συστήματα θέρμασης και αερισμού, το φωτισμό μας, πρέπει όλα να λειτουργούν άψογα. Φώτα μίχλης, φώτα πορείας, αλάρμ. Οι καθρέφτες μας να είναι καθαροί, να έχουμε ορατότητα. Πίσω η αντίστασή μας πάνω από να δουλεύει. Η αντίστασή μας να είναι καθαρή, να μπορέσει να ξεπαγώνει. Να έχουμε αναμένα τα φώτα ομίχλης σε περίπτωση ορατότητας και πίσω, αλλά όχι για πολλή ώρα. Όταν βλέπετε τώρα εδώ που δεν έχουμε πλέον το φαινόμενο, θα το κλείσουμε το πίσω το φως και το μπροστά. Απλά τα ανάψαμε για να δούμε τι πρέπει να ελέγχουμε. Ελέγχουμε τις πιέσεις των ελαστικών. Συνέχεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ανά πάσα στιγμή ένα ελαστικό που είναι ξεφούσκωτο ακόμα και χειμωνιάτικο μπορεί να έχει κακή πρόσφυση. Και στη συνέχεια πάντοτε κοιτάμε να κάνουμε απαλές κινήσεις, να είμαστε προσεκτικοί, να μην βιαζόμαστε και να σεβόμαστε κυρίως τους πεζούς. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρέπει να προσέξουμε όλοι μας είναι τα πατάκια. Πολλά αυτοκίνητα έχουν υφασμάτινα πατάκια τα οποία είναι βρεγμένα και αφήνουν υγρασίες και δημιουργούν ένα θάμπομα στο αυτοκίνητο το οποίο αργά είναι να φύγει. Πρέπει να έχουμε λαστιχένια ανάπτυδα, ούτως ώστε και τα νερά ακόμα που πατάμε εξαρτίζονται, δεν κάθονται πάνω. Και πρέπει συνέχεια τα πατάκια να τα ελέγχουμε, να είναι αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να μπερδευτεί το πόδι μας και να έχουμε κάποια εσφαλμένη λειτουργία στα πεντάλ μας. Να έχουμε πάντα μαζί μας τρίγωνο πυροσβεστήρα φαρμακείο, να έχουμε ένα αντανακλαστικό τρίγωνο για ώρα ανάγκης και πάντα ένα δεύτερο ημάντα. Ο γρίλος μας πρέπει να είναι στη σωστή θέση, η ρεζέρβα μας στη σωστή θέση και όλα όσα ορίζει ο κατασκευαστής ως προς το κάθε όχημα πρέπει να λειτουργούν άψογα. Αυτά προς αποφυγή εκπλήξεων και οτιδήποτε τυχόν όμοιγε το ατυχημάτων.
Κατά τα άλλα, να ευχηθούμε καλή χρονιά, καλά ταξίδια σε όλους, προσοχή στους δρόμους και να μην βιαζόμαστε και να μην υπερεκτιμάμε τις ικανότητές μας. Ακόμα και εμείς που γνωρίζουμε από δυσμενείς συνθήκες. Σας ευχαριστώ. Κύριε Χατζηχρήστο, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βλέπουμε ότι είναι τετρακίνητο. Υπερτερεί πάντα σε σχέση με τα άλλα αυτοκίνητα. Κοιτάξτε, η τετρακίνηση χωρίζεται σε πολλές κατηγορίες, τουλάχιστον την περίοδο της τεχνολογικής μάριας που ζούμε. Παλαιότερα τα αυτοκίνητα ήταν τα τετρακίνητα ελάχιστα. Υπήρχε συνήθως η κατ' επιλογή τετρακίνηση που σε έβγαζε από μια δύσκολη κατάσταση. Αν κάπου κολλούσες ή πριν βρεις κάποια δυσκολία, προετοιμαζόσουν και έβγαινες κτλ. Η τετρακίνηση πάντοτε έχει πλεονεκτήματα, όπως και κάθε τεχνολογικό επίτευγμα έχει και μειονεκτήματα. Οι σύγχρονες μορφές τετρακίνησης έχουν πολλαπλά πλεονεκτήματα, πλην όμως έχει και μειονεκτήματα. Με ποια έννοια, τι θέλω να πούμε αυτό, ότι ένα αυτοκίνητο τετρακίνητο, και αυτό επανερχόμαστε στην προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, όσον αφορά την υπερεκτίμηση δυνατοτήτων του κάθε οδηγού ή του αυτοκινήτου που έχουμε όλοι μας. Σίγουρα το τετρακίνητο αυτοκίνητο είναι πιο ασφαλές, είναι πιο άνετο στο ξεκίνημα και στην επιβράδυνση ακόμα, τα συστήματά του λειτουργούν καλύτερα. Όμως, εάν το τετρακίνητο αυτοκίνητο παρεκκλίνει από την πορεία του, πολύ πιο δύσκολα επανέρχεται ή, αν θέλετε να σας το πω αλλιώς, θέλει οδηγικές ικανότητες, με συγχωρείτε, πάνω του μέσου, πολύ πάνω του μέσου όρου, για να μπορεί να το επαναφέρει κάποιος οδηγός. Ακόμα και οδηγοί αγώνων, σας διαβεβαιώνω, όχι προσωπικά εγώ και άλλοι, ίσως και καλύτερη οδηγία από μένα, παγκοσμίου κλάσεως, δεν μπορούν να επαναφέρουν ένα τετρακίνητο αυτοκίνητο που φύγει από το δρόμο. Ενώ ένα πισωκίνητο αυτοκίνητο ή ένα προσωκίνητο αυτοκίνητο, πολύ πιο εύκολα μπορείς να το ελέγξεις εντός αγωγικών. Άρα δεν λέμε με σιγουριά, έχω τετρακίνητο αυτοκίνητο και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ή έχω ένα Jeep, ένα SUV. Εκεί βέβαια τα SUV έχουν άλλα μειονεκτήματα, είναι βαριά αυτοκίνητα, έχουν μεγαλύτερη αδράνεια, κυρίως έχουν κατασκευαστεί για πιο πολύ με σκοπό την άνεση και να φιλοξενούν περισσότερες επιβάτες και αποσκευές και όχι για να λειτουργούν ως εργαλεία, εντός αγωγικών η λέξη, για εκτός δρόμου περιηγήσεις και όχι μόνο. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς το διατάφτα είναι ότι το τετρακίνητο αυτοκίνητο είναι μεν πιο ασφαλές, είναι πιο σίγουρο σε αυτές τις συνθήκες, είναι πιο ξεκούραστο, σου εμπνέει μια πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ένα οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, όμως υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας και εκεί υπάρχει ο φραγμός που λέγεται υπερεκτίμηση δυνατοτήτων. Δεν ξεπερνάμε, όχι σε καμία περίπτωση, τα όρια που ορίζει ο κατασκευαστής, αλλά ούτε τα αγγίζομαι πλέον, γιατί το τετρακίνητο αυτοκίνητο, εάν φύγει από το δρόμο, ακόμα και σε ιδανικές συνθήκες, κύριε Ευθύμιο, δεν μιλάμε για αυτές τις συνθήκες τώρα, έτσι. Ακόμα και σε ιδανικές συνθήκες δεν επανέρχεται. Δεν επανέρχεται, ή αν θα επανέλθει, θα επανέλθει πολύ πολύ αργά και πάρα πολύ δύσκολα και απαιτεί οδηγικές ικανότητες πάρα πολύ πάνω από το μέσο όρο.